Θα ξεκινήσει πρώτη η Ραχίλ. Ναι. Καλή επιτυχία, Ραχίλ. 5 λεπτά είναι ο χρόνος σου. Εύχομαι να τα καταφέρεις. Λοιπόν, η Ραχίλ έχει πάρει ήδη θέση. Η Ραχίλ, υπενθυμίζω, είναι 4 πουλάκια δεμένα με ένα μικρό κόμπο που λύνεται εύκολα. Στη μαύρη στρωθοκάμηλο πρέπει να πάνε αυτά τα πουλάκια ένα-ένα από τη μαύρη στην γκρι, τη θηλυκιά. Είναι και ο Όλτερ καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας μέσα μαζί σου εκεί. Για λόγους ασφαλείας και για να είναι ήρεμα τα πουλιά. Το μυστικό είναι ηρεμία, ήρεμες κινήσεις, απαλές, χωρίς πολλές φωνές και να διατηρήσουμε μια ησυχία. Είσαι έτοιμη? Σε 3, 2, 1, καλή επιτυχία! Ραχίλ, μπράβο. Ξεκίνησες πολύ καλά. Μπράβο, Ραχίλ. Και στο δοκάμιζο είναι πολύ συνεργάσιμη, κοίτα. Είναι ίσχυες, τις έχουμε εδώ και 10 λεπτά μαζί μας. Φίλε, πολύ ευγενικές. Είναι. Αυτή η αριστερή εντωμεταξύ θηλυκιά έχει ερωτευτεί το καπέλο του Βόλτερ. Το έχει βγάλει 2 φορές. Υπάρχει μια ηρεμία εκεί μέσα. Μ' αρέσει αυτό. Καλό να διατηρηθεί. Δεν πρέπει να φωνάξουμε καθόλου. Κοίταξε, τι ισχύει πριν. Είναι και η ώρα τέτοια τώρα. Δηλαδή παίρνουν τον ύπνο του κανονικά το πάρουν. Ένα μικρό κόμπο κάνε, Ραχίλ, απλά να μείνει το πουλάκι. Δες το πουλάκι. Δες το γύρω-γύρω, αν μπορεί. Έχει μια τριπούλα αυτό. Γύρω, γιατί παιδιά δεν μπορώ να το κάνω. Έχει μια τριπούλα. Αν δεν μπορεί την τριπούλα, απλά δες το κάτω ένα μονό κόμπο να κάτσει λίγο εκεί διπλό, αν προλαβαίνει. Ελπίζω να σταθεί. Ωραία, μια χαρά. Σούπερ. Πρώτο πουλάκι έχει περάσει. Μπράβο, Ραχίλ, έτσι με απαλές κινήσεις. Το πουλάκι, έχουν Ραχίλ, περάσει το 2 πουλάκι. Λεπτά όμως, Ραχίλ, οφείλω να σε ενημερώσω. Τα πας εξαιρετικά. Αν ανεβάσεις λίγο την ταχύτητα... Easy golden. Ναι, ακριβώς. Τώρα παλεύει να κάνει το δεύτερο πουλί. Ραχίλ. Θα πρέπει ίσως να ανεβάσεις λίγο την ταχύτητά σου. Μια ένα τσακ. Σφαλιά. Γιατί είμαστε πολύ ωριακά. Δεν θα μπορούσε να τα βγάλει και τα τρία μαζί και μετά να τα... Είναι λίγο δύσκολο να τα δέσει. Α. Πάντως, Ραχίλ, μπήκες μέσα με μια πολύ ωραία ενέργεια. Οφείλω να στα αναγνωρίσω. Το έχεις ξανακάνει ποτέ? Όχι, βέβαια. Μην πας από πίσω και σου δώσω καμιά κλωτσιά. Τώρα πάει το τρίτο. Πρέπει να βιαστείς τώρα, Ραχίλ, γιατί... Ο χρόνος περνάει. Κατεβήκαμε ήδη από τα 2 λεπτά. Τώρα λίγο πιο γρήγορα στις κινήσεις σου, γιατί είναι κρίμα να χάσεις την προσπάθειά σου. Ναι. Πάντως, πολύ πιο ήρεμες από κοτόπουλα. Με έχει κυνηγήσει ο κόκορας στο χωριό. Το κάνει να φαίνεται εύκολο, ναι. Αλλά δεν είναι. Όχι, νομίζω ήταν και... Ήταν και η ενέργειά της πολύ σωστή. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Σωστά. Έχουμε πολύ λίγο καλή χρόνο, ερώτηση. Πρέπει να σε προειδοποιήσω. 1 λεπτό και 10 δεύτερα έχουν μείνει. Άντε, Ραχίλ μου, μπράβο. Έχει μείνει ένα τελευταίο, σωστά? Ένα τελευταίο, ναι, καλά δεν βλέπω. Είναι ο κόμπος του δύσκολος. Πόσο έχω ακόμα? 1 λεπτό παρακάτω. Είσαι στο τσάκ. Μπράβο, μπράβο, πήγαινε, δες το γρήγορα. Καλά, εμένα θα είναι παιχνιδάκι. Εσύ το έχεις, ναι. Χέρια στους άλλους, γιατί κόμπους, ιστορίες, ναι. Κοτσιδάκια. Ναι. 30 δεύτερα, Ραχίλ, 35, 35 ακριβώς. Έλα. Πόσα το έχεις δέσει, αφήνεις τα χέρια, θα τα δούμε και τα 4 δεμένα και θα το έχεις καταφέρει. Το κατάφερες. Μπράβο. Μπράβο, δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Μπράβο. Το έχεις καταφέρει. Συγχαρητήρια. Τρίφωνα, πώς θα είδες, εύκολο. Πολύ. Ραχίλ, okay. Yes, έξω, τα κατάφερες.